Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Λάζαρος λέγομαι και έχω πάρει για την αγγελία που είδα για το τι χρειάζεστε. Ναι, για την αγγελία. Ναι, έχω εξοπλισμό και μπορώ να το... Τι εξοπλισμό έχεις? Μία κάμερα. Μία κάμερα. Έχω μία κάμερα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτό μας αρκεί. Μας αρκεί. Ωραία, χαίρομαι. Πότε να έρθω να δούμε τι συμβαίνει? Αύριο. Αύριο να έρθω να δούμε τα... Αύριο ξεκινάμε. Ξεκινάμε αύριο. Αύριο φεύγουμε. Φεύγουμε αύριο. Πού πάμε? Μ' ακούτε? Πάμε. Λάζαρος, εσύ πρέπει να είσαι ο Λέβερος. Κάτσε να σε κεράσουμε μια μπανάνα. Ευχαριστώ. Τίποτα. Είμαστε έτοιμοι. Πολύ ωραία μέρα. Έχει αέρα. Βλέπεις πως κουνιούνται τα φύλλα πάνω. Κοίταξε πάνω, ψηλά. Τα φυλάρια, τα μετράλια. Είμαι έτοιμος. Εσύ? Είμαι έτοιμος. Το λες? Νομίζω. Φύγαμε. Καλησπέρα. Φτάσαμε στην εξωτική Κηφισιά. Προς το βορρά. Κάτι δεν καταφέρνω καλά με αυτά τα γυαλιά. Κάτι δεν μπορώ να το φτιάξω. Θες βοήθεια? Έρχομαι να σε βοηθήσω. Λάζαρε, πάμε καλά, είναι σίγουρο. Κοίτα το σύννεφο πως ξεπροβάλλει. Πολύ δυνατός αέρα, είναι πολύ δυνατός αέρα. Για να κινείται με τέτοια ταχύτητα το σύννεφο, θα έχουμε πρόβλημα πάνω στο πλήμα. Δες ένα κούκλο. Τι όμορφος εσύ, ε. Πού είσαι, βρε. Τι κάνεις? Τον τρόμαξες. Αυτό είναι όλο. Λάζαρε. Ναι.
πρέπει να πάμε. Πολύ περίεργο που υπάρχει αυτό το πέτρωμα εδώ. Το έδαφος δεν δείχνει αντιστοιχεί. Ενδιαφέρον. Μαλλιά. Φίδι! Δεν υπήρχε φίδι. Είναι Ελλάδα, ρε. Γιατί είπες ότι υπάρχει φίδι εδώ, δεν υπήρχε φίδι. Ήθελα να δω την Πάμε, Λάζαρε. Μην φοβάσαι. Ήθελα να δω την αντίδρασή σου, γιατί εδώ προφανώς δεν έχει φίδια. Αλλά πάνω δεν ξέρεις. Θα πάμε από εδώ. Να ξέρεις. Άμα δούμε φίδι... Κάγγελο. Περίμενε ένα εκεί. Πάμε από κάτω. Μη σου πω ότι είναι και θυμάρο ρίγανη. Σου έπαιξε. Πολύ ωραία. Φτάσαμε στο Ταλεφερίκ. Τώρα όλα αρχίζουν. Μια ξέχαστη εμπειρία θα ζήσετε μαζί μου. Στην αναζήτηση για το έμπαινος υπηθόρυπη. Θα είναι δύσκολο. Δεν ξέρω. Δείξε λίγο. Δείξε τοπίο. Μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε. Είμαι αγχωμένος λίγο. Εξασασμένος θα έλεγα κυρίως. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Είσαστε έτοιμοι. Η περιπέτεια ξεκινά. Είσαστε έτοιμοι, λέω. Πολύ ωραία, λέω. Πολύ ωραία. Προορισμός,
Καταφύγει ο Μπάφι. Νάσο! Η μπαταρία! Νάσο! Ναι. Το κατ! Το κατ! Δίσου! Αποδέξεις το κρύο, πρέπει να αποδέξεις το κρύο. Δίσου! Λάζαρε, τι κάνεις, γιατί κάνεις αυτό. Παραραμ παμ παμ παραραμ παμ παμ παραρα παραπα παμ 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 παραραμ παμ παμ παραραμ παπαπα παπαπα. Φτάσαμε εδώ στο καταφύγιο Μπάφι, μόλις τώρα. Μετά από μια κουραστική πορεία με πολύ αγέρα και φτάνουμε εδώ και τι μας λένε. Είναι γεμάτα ρε, εδώ δεν υπάρχει ούτε ένας, ούτε ένα άτομο. Πάμε και έξω όλο. Μόνες τους είναι τέσσερις κυράδες. Μπομπα, φύγει. Και είναι όλα κλεισμένα. Τι πάθαμε. Να κοιμηθούμε εκεί μας λένε, έξω, ξένα χώρο μέσα, δεν έκανα όντως. Εδώ πάντως είναι πολύ ζεστά, είναι όμορφα. Και ανυπομονούμε να έρθει το φαγητό. Πρέπει να φάμε, 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 πρέπει να φάμε. Μόλις φάγαμε, συσταθήκαμε, είμαστε μέσα. Φάγαμε μια καταπληκτική φασολάδα. Πολύ ωραία, ρίχναμε εκεί αλάτια, πιπέρια, λάδια, ξύδια. Και πήραμε και έναν τάκο. Βρισκόμαστε σε υψόμετρο 1161 μέτρων. Πολύ ψηλότερο από αυτό που φανταζόμασταν. Και οπότε... Σταυρή, άνοια μη... Τα χάμε ένα λίγο από το παρατσούφλημα. Το Σιπθόρπι βρίσκεται στα 500-800 μέτρα υψόμετρο. Άρα θα πρέπει να κατέβουμε κάποια ώρα. Όχι πάρα πολύ. Για να μπορέσουμε να το ερευνήσουμε. Το παρόν είμαι εδώ και πίνω τσίπουρο μόνο μου. Πλάκα κάνω. Λάζαρε! Στην υγειά σου, Νάσο. Στην υγειά σου. Δεν ξανά είμαι μόνο μου, ουσιαστικά. Πίνω τσίπουρο για να ζεσταθώ. Το τσίπουρο και γενικά η αλκοόλ. Επειδή έχει κάποια συστατικά τα οποία ζεσταίνουν τον οργανισμό σου λόγω της ψηλής αλκοόλης προφανώς. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία του σώματος. Αλλά και επίσης, καθώς πίνεις και πίνεις και πίνεις, ξεχνάς ότι κρυώνεις, διότι... Και η νύχτα έφτασε στο αποκορύφωμά της και στο τέλος της και είμαστε έτοιμοι να κοιμηθούμε. Όχι εδώ βέβαια. Μας έδωσε
Υπέροχο δωμάτιο. Με μόλις 8 ευρώ. Κι εγώ, Λάζαρ, θα πέσω να κοιμηθώ. Πέφτω, Λάζαρε. Σου γίνει θυσμός να τραβάς. Από πού. Καληνύχτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι πολύ ωραία. Φυσάει πάλι, αλλά δεν έχει καθόλου σύννεφα. Ο ήλιος είναι πολύ ψηλά. Είναι νωρίς ακόμα. Και είμαστε εδώ με τον μπίπερ μας. Και θα αφήσουμε τον καφέ μας τώρα. Πήραμε δύο ελληνικούς διπλούς και κάτι υπέροχες πανακοτήρο. Τώρα τυρόπιτες, χειροποίητες στην Πάφη. Αχ, είναι έτοιμος. Πού είσαι, σκυλέ? Εδώ τα πράγματα γενικά είναι λίγο επικίνδυνα. Τους άνθρωπους σκυλή, πράγει το σκύλο. Πάρτε μου άλλο. Λάζαρ, γιατί δεν υπάρχει. Τι ρε. Σου είπα να βγάλεις τον τύπο που κυνηγάει το σκύλο. Παρόλο που υπάρχουν εκεί πολύ σπάνια και εκπληκτικά ζώα, ένα από τα πιο όμορφα για μένα είναι ακόμη και αυτό εδώ, το γατί μου. Πώς θες να την ονομάσουμε, Λαζαρέ? Είσαι ταυτούλα. Αγόρι κορίτσι. Να σε δω τι είσαι. Να σε σηκώσω. Ή δεν θα θέλουν αυτές να γριώγατε. Να τις βλέπεις. Νομίζω πρέπει να είναι φιλικό. Και τσαφ, για λίγα τα μαλλίσσα στο κομμαχείο μας. Όλες διψαν για τη ζωή. Κάτσε, κάτσε. Να είσαι κι εσύ, να είσαι κι εσύ. Και οι δυο σας εδώ. Μάλλον πρέπει να φάω την τυρόπιτα για να μην βασανίζω αυτές τις γατούλες. Όχι ρε, όχι ρε. Ε, μαλάκα, 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 πάρ' το, Λάζαρε, πιάσ' το. Μιάου, είσαι σε κακό γατί, είσαι σε κακό γατί. Λάζαρε, εδώ και πέρα πρέπει να τα βγάλεις πέρα μόνος. Κοιτάξτε με. Ξεκινάει η πραγματική περιήγηση.
Ακολουθήσουμε το ποτάμι. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Εσύ Λάζαρε, εσύ Λάζαρε. Εσύ Λάζαρε. Κάναμε μια στάση λίγο. Ευχάριστη στάση, γιατί πρώτη φορά είμαστε εδώ ζεστάθηκα. Ο ήλιος μας χτυπάει, εδώ κόβεται ο αέρας. Αρχίζει και δυσκολεύει σιγά σιγά η κατάβαση. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ο Λάζαρος χτύπησε λίγο. Είχε μια κοτρώνα στο πόδι. Δείξε Λάζαρε. Κρατήσου. Έλα να δεις εδώ. Η διαδικασία. Έφυγε η Μέλτ. Νάτι. Παίρνει τη γύρια από τα λουλούδια και κάπως έτσι πραγματοποιείται η αναπαραγωγή τους. Λουλουδιών. Είναι απίστευτο πως αναπαραγωγή των λουλουδιών βασίζεται πολλές φορές στα ζώα, στα έντομα. Γενικά βλέπεις πως τι τρομερή αλληλεπίδραση υπάρχει μεταξύ φυτών και ζώων, πως βοηθάνε το ένα το άλλο για να παραχθούν, για να τραφούνε. Και υπάρχει και ο άνθρωπος. Υπάρχει και άνθρωπος. Αποφασίσαμε να πάμε την άλλη πλευρά, να γυρίσουμε προς τα πίσω για να διασχίσουμε όλο το μονοπάτι το ρεάκι αύριο που θα φεύγουμε. Έχουμε μια προαίσθηση πως βρίσκεται από εκεί. Πάμε. Νάσο. Ανακαλύπτουμε συνεχώς νέα πανέμορφα λουλούδια, αλλά όχι το δικό μας. Να βγει ζωντανός από εδώ, ακολούθησε με. Τι. Μου είσαι λεμμένο άνοιχτο. Πίνασες καθόλου. Λίγο. Θες να κάνουμε μια στάση. Ναι. Να γυρέψουμε. Ναι. Θες να πας. Εκεί να πάω. Ε. Εκεί. Θα πας. Okay. Pa 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 p
Όχσμε! Μπουλουτάκε! Να σκουόλ! Μπαντουά! Θα μας πιάσει νύχτα! Προ λίγο γυρίσαμε στο καταφύγιο. Δεν είχαμε κάποια πρόοδο. Θα λέω ότι ψιλοχαθήκαμε μέσα στα βουνά και στις ομορφιές του. Και ανεβήκαμε πολύ το υψόμετρο σε όλα αυτά, ενώ έπρεπε να κατεβούμε. Βρήκαμε ένα όμορφο μέρος παρόλα αυτά. Κάτσαμε εκεί πολλή ώρα. Ανάψαμε μια φωτιά για να ζεστάνουμε τις κονσέρβες που είχαμε για να φάμε κάτι. Φάγαμε κάτι πολύ ωραία. Πολύ ωραία ρεβίθια. Πασόλια. Γυρίσαμε εδώ, είναι η ώρα του φαγητού, όλοι τρώνε. Μυρίζουν πεντανόστιμες μυρωδιές. Αλλά δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά, οπότε θα αρχίσουμε στις μυρωδιές αυτές. Μπορείς να μου παίξεις λίγο πιάνο, να μου ηρεμήσεις την ψυχή. Και λαμπάδες είχαν αναφτεί από την κάθε μια του ήλιου αχτίδα. Παντού ο ύμνος εσκορπιόταν της χαράς και έλαμπε της ζωής άσβηστη ελπίδα. Στον Άγιο Τόπο μακρινός προσκυνητής γονάτισε με βλάβια και η ψυχή μου, και τότε νιώθηκες αμέσως σε εκκλησιά στις Κυριακές την προσευχή και η προσευχή μου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πήγαμε τη βόλτα μας. Μας κλειδώσανε απ' έξω. Και μπήκαμε μέσα. Είναι ώρα σιγά σιγά να κοιμηθούμε κι εμείς. Θα κοιμηθούμε πάλι εδώ στο ίδιο δωμάτιο όπως βλέπετε. Εγώ και ο Λάζαρος. Είναι δίπλα κλεισμένο για το στούντιο πλέον. Και θα κοιμηθούμε. Θα ξυπνήσουμε αύριο πρωί-πρωί. Από το φως ελπίζω να ξυπνήσουμε. Γιατί ξυπνάς πιο ωραία και πιο γαλήνα και με περισσότερη ενέργεια άμα ξυπνάς από το φυσικό φως. Αλλιώς θα μας ξυπνήσει μία του προσωπικού κυρία. Γιατί μας είπαν ότι θα έρθει κόσμος εδώ, είναι και τραπεζαρία από εκεί. Όπως και να έχει. Αύριο θα είναι πιο δραστήρια μέρα. Και πιο επικίνδυνη, πιστεύω. Γατούλα! Η καριόλα! Φίλε! Τι θες, τι κάνεις ρε! Γάτα! Όταν το πρωί γάτα μου έτρωγε στο φαγητό, ήρθε η ώρα να κοιμηθούμε, γιατί θα ξυπνήσουμε και αργά άλλωστε αύριο, όπως είπαμε. Όχι, συνέχεια.
την πέφτω, Λάζαρε. Είμαστε έτοιμοι για να αναχωρήσουμε, εγκαταλείψουμε τον μπαφ και την ομορφιά του και είμαστε έτοιμοι για αναζήτηση να κατέβουμε στο μονοπάτι και αρχίζει η μέρα μας, ξέχασα το ξύλο μου. Περιμένω. Λοιπόν, θα καλύψουμε όλη αυτή την απόσταση επίσης που ήρθαμε με το τελεφερίκ, η οποία είναι μεγάλη απόσταση. Διότι θέλουμε να καλύψουμε τέτοιου είδου υψόμετρα. Αυτά είναι τα υψόμετρα που θα κάνουμε την ουσιαστική μας έρευνα. Λάζαρε! Είναι πολλά εδώ. Είναι ευκαιρία στο συνεργατικό μου βαλιτσάκι. Τι ωραία αίσθηση. Και θα τα ξανασυναντήσουμε σύντομα στην Αθήνα, όπου θα τα μεταφτέψουμε. Αυτά για την ώρα. Και είναι ώρα να συνεχίσουμε. Το ψάρι σου ξέχασες. Δεν το ξέχασα. Κόκαλο. Πρέπει να είναι από κάποιο άγριο ζώο, φαίνεται μεγάλο, από κανένα τσακάλι. Είναι όμορφο. Σκέφτομαι να το δες εδώ. Αρχίζει να κατεβαίνει επικίνδυνα. Φαράγγι, όπως βλέπετε. Βήμα-βήμα. Μονοπάτι-μονοπάτι. Σκαλί-σκαλί. Κόκαλο-κόκαλο. Λουλούδι-λουλούδι. Και θα φτάσουμε και στο δικό μας. Ανέμορφη θέα. Ανέμορφη. Βγήκαμε από τα σκιερά μέρη, τα νερά και τα πεύκα και είμαστε πλέον σε ανοιχτή πεδιάδα με βλάστηση που μας αρέσκει, θαμνοειδή, φρυγανά και κινούμαστε προς τα εκεί. Μια στάση εκεί στην πρώτη σκιά. Γιατί περπατάμε πολλή ώρα. Πεινάσαμε κιόλας. Και μας χτυπάει και ο ήλιος που πλέον είναι μεσημεριανός.
Μόλις φάγαμε, ανακτήσαμε δυνάμεις και ενέργεια. Η φωτιά όπου να είναι θα σβήσει, είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε. Ο ήλιος έχει κάνει μια ακόμα μεγαλύτερη πορεία. Και ελπίζω το όνειρό μου να γίνει πραγματικότητα. Να αγγίξω αυτό το φυτό. Ξαναρχίζουμε το ψάξιμο. Λάζαρε! Ναι. Εδώ και πέρα θέλω να ρίχνεις κι εσύ καμιά ματιά τριγύρω. Okay. Πολύ όμορφο. Όλη η πλαγιά είναι γεμάτη από λουλουδάκια που ξεπετούν από εδώ και εκεί που δεν τα περιμένεις. Και εκθαμπώνες. Είναι τεράστιες πλαγιές. Και το συμπιθόρυπο μπορεί να είναι κρυμμένο εδώ πίσω από πέτρες όπως αυτό. Να το ψάξουμε ολόκληρο. Είμαι μαγεμένος από το μεγαλείο του βουνού αυτού. Βρήκαμε εδώ ένα πολύ όμορφο λουδάκι με τα μπουμπουκάκια του κλειστά ροζ. Είμαι πολύ προβληματισμένος. Υπάρχει μια μικρή υποψία ότι μπορεί να είναι το έμπαινος. Μπορεί, γιατί φαίνεται να έχει ενωμένα μπουκάκια και να γίνουν φυλάρια στη συνέχεια και να βγουν τρίχες, και επίσης το στέλεχος του είναι διαφορετικό από όλα τα λουλούδια. Αυτά που βλέπουμε εδώ για παράδειγμα. Είμαι πολύ προβληματισμένος. Μόλις βρήκα το σκελετό ενός ζώου. Θα έχει φαγωθεί, φαντάζομαι. Ένα τσακάλι. Άσχετα σαν που τα όστα τώρα μοιάζει με κανέναν δράκο. Προχωράμε ψηλά. Άμα προχωράμε όμως από ψηλά, μειώνονται οι πιθανότητες μας. Κλείσε εκεί. Διακαιρέτης. Λέω ότι τα προβλήματα μας είναι δύο. Ένα, να βρούμε το συμπτώτη που δεν μας δείχνει κανένα ίχνος παρά μόνο υποψίες. Και το δεύτερο είναι να προλάβουμε να βγούμε από το βουνό πριν πιάσει νύχτα. Βρήκαμε ένα μονοπάτι. Πατάμε ώρες μέσα στο βουνό σε επικίνδυνες διαδρομές. Θα ακολουθήσουμε λίγο το μονοπάτι για να μας πει. Τι είναι αυτό! Πες μου τι είναι αυτό. Λάζαρε, το βλέπεις? Δεν το πιστεύω. Έχω παρανοήσει. Έχω... Τι, κι άλλο! Πιο μεγάλο. Αυτό πρέπει να είναι. Απλά είναι από μπουκάκια ακόμα, δεν έχει ανθίσει. Είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Νομίζω είναι αυτό. Μάζεψέ το. Αφού είναι αυτό, μάζεψέ το. Λάζαρε, ένα λεπτό ησυχία. Μοιάζει. Αυτό πρέπει να είναι. Αλλά απ' την άλλη, ροζ. Όταν θα ανθίσει, θα γίνει ροζ.
Μέσα το μπουμπούκι είναι ροζ. Αυτό είναι, αυτό είναι. Δεν είμαι σίγουρος. Εγώ μότο! Να κάνω. Λίγο τσίπουρο. Θέλω λίγο τσίπουρο. Σκτάρπι! Εμφανίσου! Αυτά στη φωτογραφία είναι πιο ωραία. Λάζαρε, σταμάτα! Σταμάτα! Σε παρακαλώ, Λάζαρε. Τα έχω παίξει, τα έχω παίξει, δεν με βλέπεις. Να σταμάτησω να τραβάω. Ναι, σε παρακαλώ, θέλω ένα διάλειμμα. Κουράστηκα. Δεν σου πάνε να πάψεις να στραβάς. Λάζαρε, τράβα, τράβα. Νομίζω ότι είναι αυτό, δεν... Αυτό και να μην είναι, αυτό και να είναι. Τώρα πρέπει να το πάρουμε. Προσοχή. Είναι σκληρό το έδαφος. Δεν χωράει. Δεν χωράει εδώ. Δεν είναι πανέμορφο. Εντάξει, Λάζαρε. Περπατάγαμε τόσες ώρες, ψάχναμε. Ήτανε πολύ απογοήτευση τόσες ώρες. Μια στιγμή ενθουσιασμού βλέπω αυτό το πανέμορφο φυτό. Αυτό είναι, δεν είναι. Και μετά από τον ενθουσιασμό μια τρελαμάρα. Δεν ξέρω αν κρατάω στα χέρια μου το έμπαινο στη θόρπη ή δεν είναι αυτό. Νιώθω ότι είναι αυτό. Πιστεύω ότι είναι αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό. Είναι πολύ όμορφο και μοιάζει πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι απλά είναι πιο μικρό και δεν έχουν πεταχτεί οι τρίχες. Τα τριχίδια. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Μετά από πολλή ώρα περπάτημα σε σκοτεινά μονοπάτια, αντικρίζουμε μπροστά μας στο πρώτο σπίτι πολύ κοντά. Το οποίο έχω την αίσθηση ότι είναι και μέσα στο βουνό. Παράνομα. Και πίσω από αυτό βλέπουμε τα φώτα της πόλης. Φτάνουμε. Εδώ φαίνεται, νομίζω, κάπου εδώ το βουνό τελειώνει. Και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε από αυτό. Είμαστε έτοιμοι να εγκαταλείψουμε τη φύση. Χαρούμενοι, μπερδεμένοι, δεν ξέρω. Και να μπούμε στην πόλη. Μετά από μια μεγάλη ταλαιπωρία, φτάσαμε στο Μενίδη και αναμένουμε χαλαρή το λεωφορείο για να μας πάει στο κέντρο. Μετά από πολύ ωραία κατάβαση τη διαδρομή μονοπατιού, επιτέλους καθόμαστε και κάπου εδώ το ταξίδι μας τελείωσε. Μας ψήσει από νερό. Ρε σκυλέ. Thank you.
Γιάννης Κομματάς. Και εγώ είμαι ο Δημήτρης Ντάσιος. Τέμπαινες η Πθόρπη. Πέθανε. Μαζί του πέθανε και ο Νάσος. Και μαζί με τον Νάσο και ο Λάζαρος.